Κύριε Διοικητά, καλό μεσημέρι καταρχάς. Χαίρετε, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχάς, θα σπάσει, ζητάει το ΙΚΑ για να πληρώσει τις συντάξεις να σπάσει αυτός ο λογαριασμός, ο ΑΚΑΓΕ που λέμε. Ο Κουμπαράς. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πρέπει να καθησυχάσουμε όλους τους συνταξιούχους μας ότι οι συντάξεις τους θα καταβληθούν απρόσκοπτα στην ώρα τους. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με την καταβολή των συντάξεων. Είναι εξασφαλισμένες και θα καταβληθούν όταν πρέπει. Από εκεί και πέρα υπήρξε ένα αίτημα προς το ΔΣΟΥ να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ, να εγκρίνει μια επιπλέον επιχορήγηση από τον ειδικό λογαριασμό, το μικρό ΑΚΑΓΕ όπως λέγεται, ναι. Για την επιχορήγηση των ελλειμμάτων του Ιδρύματος. Μάλιστα. Αυτό ήταν το αίτημα δηλαδή, κατά το ποσοστό που θα έκρινε το Υπουργείο. Και αυτό το αίτημα απορρίφθηκε τελικά. Ναι, απερίφθη το αίτημα. Προχωράμε όμως να τονίσουμε ότι τα έσοδα του Ιδρύματος για το πρώτο οκτάμινο του 2016 είναι κατά 345 εκατομμύρια αυξημένα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ποσοστό 5% επιπλέον έσοδα. Το έλλειμμα από εκεί και πέρα ήταν γνωστό από πέρσι με την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το οποίο πόσο είναι, κύριε Διοικητά? Όπως γνωρίζουμε, το έλλειμμα καλύπτεται. Πόσο είναι το έλλειμμα? Το ποσό του ελλείμματος αρχικά ήταν περίπου, αρχικά ήταν περίπου στα 2,05 δισεκατομμύρια. Βαίνει όμως μειούμενο λόγω και της αυξημένης ροής εσόδων, ναι, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε αντίξωες συνθήκες. Και είναι γνωστό ότι το έλλειμμα αυτό καλύπτεται είτε μέσω της αύξησης των εσόδων που την καταφέραμε, ναι, είτε μέσω της αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης, είτε από αυτόν τον λογαριασμό, τον ειδικό αυτό λογαριασμό που τηρείται για την κάλυψη των ελλειμμάτων στις συντάξεις μέχρι το 2019 για τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, για να το κάνουμε πρακτικό, τα επόμενα τρία χρόνια δηλαδή, εάν δεν υπάρχει αύξηση των εισπράξεων, χτυπάμε ξύλο, και τα πράγματα δεν κυλήσουν ομαλά, θα χρειαστεί ο κρατικός κορβανάς να καλύψει με 2 δισεκατομμύρια ευρώ το ΙΚΑ? Όχι, δεν είναι απόλυτο αυτό. Ένα μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από το κρατικό προϋπολογισμό, που βεβαίως βάσει του συντάγματος εγγυάται και στα πλαίσια της τριμερούς, ναι, χρηματοδότησης ο κρατικός προϋπολογισμός εγγυάται την καταβολή των συντάξεων. Είπαμε ότι ένα μέρος της κάλυψης των ελλειμμάτων που είναι πολύ γνωστά πλέον για τα ασφαλιστικά ταμεία προέρχεται είτε από την αυξημένη ύσπραξη εσόδων, είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό την αύξηση επιχορήγησης, είτε από τον ειδικό αυτό λογαριασμό που τηρείται για αυτό ακριβώς το σκοπό. Για την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων. Έχετε προβολή πόσα χρήματα θα χρειαστείτε έως το τέλος του χρόνου? Ως το τέλος του χρόνου θα καλυφθεί το έλλειμμά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξαναλέω, είτε μέσω της αύξησης των εισπράξεων που, ναι, έχουμε αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε, θα συνεχίσουμε τη θετική πορεία. Και βεβαίως ο κρατικός προϋπολογισμός θα χρειαστεί να επιχορηγήσει και το ΙΚΑ όπως και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Και παρακαλώ μια σύντομη απάντηση. Υπάρχει κυρίως το ζήτημα, ναι, να το διευκρινίσω, ναι, αυτό. Να το διευκρινίσω ότι ουσιαστικά τα χρήματα αυτά θα τα τοποθετούσαμε στην καταβολή των συντάξεων και θα εξοικονομούσαμε χρήματα από τα έσοδα του ΙΚΑ ώστε να καλύψουμε τις οφειλές του Ταμείου και προς άλλους φορείς, άλλα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου όπως ο ΕΟΠΗ, ο ΑΕΔ και άλλους φορείς. Δηλαδή ουσιαστικά θα υπήρχε μια κάλυψη των οφειλών μας προς, ναι, άλλα νομικά πρόσωπα. Τώρα, ναι, δεν θα υπάρξει προφανώς η κάλυψη. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε για να κλείσουμε, περιμένουμε στον προθάλαμο. Θα υπάρξει. Θα υπάρξει από τον προϋπολογισμό. Θα υπάρξει, βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ακάλυπτα τα ελλείμματά μας και τις υποχρεώσεις μας. Θα τις καλύψουμε. Μάλιστα. Ναι. Και οι 140.000 συνταξιούχοι που περιμένουν στον προθάλαμο για να πάρουν σύνταξη. Για το ΙΚΑ, για κύρια σύνταξη, οι εκκρεμούσες αιτήσεις ανέρχονται σε περίπου 65.000. Μάλιστα. Ήδη έχουμε προβεί σε ενέργειες ώστε να οριμάσουν πολύ πιο γρήγορα οι φάκελοι και να καταφέρουμε μέχρι τέλος του έτους να έχουμε εκαθαρίσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών.
Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και αυτό, γιατί κυρίως εδώ χρειάζεται ψηφιοποίηση της συνολικής ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων. Κάνουμε όμως ενέργειες και για αυτό το κομμάτι. Ζήτημα είναι επίσης και η διαδοχική σύνταξη που αυτή καθυστερεί πάρα πολύ. Να σας δεσμεύσουμε. Χρειάζονται ενέργειες εκεί και στα πλαίσια του. Κύριε Διοικητά, να σας δεσμεύσουμε μια μέρα να έρθετε εδώ από κοντά να τα λέμε καλύτερα, να τα βάλουμε κάτω αναλυτικά όλα και να τα πούμε. Βεβαίως, με χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι, βεβαίως, γιατί ρωτάει πάρα πολύ ο κόσμος. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Λυκούδης βρίσκεται εδώ μαζί μας από το ποτάμι. Γεια σας, κύριε Λυκούδη.